Γεια σας, είμαι ο Πάνος και είμαι πάλι στην Αθήνα, στο σπίτι του φίλου του Πέτρου. Γεια σου Πέτρο. Γεια σου Πάνο. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τίποτα φίλε μου. Και εγώ χάρηκα. Καλώς ήρθες στο κανάλι. Τον Πέτρο Λογιά τον ξέρετε καθώς είναι ένα από τα μέλη του Board Game Greeks. Σωστά. Ναι, εντάξει. Έχει link στην περιγραφή για το κανάλι των παιδιών κάτω. Οπότε Λογιά περισσότερο τον ξέρετε. Αλλά παρ' όλα αυτά δεν έχουμε κάνει ποτέ έτσι μια κουβέντα on camera, παρότι γνωριζόμαστε τώρα πόσο 2 χρόνια. Τουλάχιστον 3 πιστεύω. Όχι, πόσο χρόνια είσαι στο κανάλι. Το κανάλι το έχω 3,5 χρόνια. Κάπου εκεί. 2,5 χρόνια πες. 2,5 χρόνια να είμαστε μέσα. Από το Under Falling Skies. Από το βίντεο του Under Falling Skies, αυτό το φοβερό παιχνίδι που σου άρεσε πολύ το βίντεο μου. Εντάξει, όχι, ωραία. Ήταν τα πολύ αρχικά βίντεο, το θυμάμαι. Είχα το ταμπλό σπασμένο γιατί δεν χωρούσε ολόκληρο στο πλάνο. Κακή ποιότητα κάμερα. Νομίζω έκανα κανένα λάθος. Είχα βάλει σε δωμάτιο που ήθελε 2 ζώα, είχα βάλει το ένα τώρα και το άλλο αργότερα. Δεν θυμάμαι τώρα, θυμάμαι τι σε είχα δει. Κάπως έτσι ξεκίνησε. Με μία διόρθωση ξεκίνησε. Έτσι ξεκίνησε η κοινωνία. Η γνωριμία μας, ναι. Αλλά από τότε έχουμε βρεθεί αρκετές φορές στην Αθήνα και έχουμε παίξει κάποιες φορές. Μόλις τώρα παίξαμε και Unsettled. Να ξεκινήσουμε έτσι ανορθόδοξα. Ας μην ξεκινήσουμε όπως ξεκινάμε όλοι. Ποια είναι η γνώμη σου για το Unsettled? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν παιχνίδι. Παρόλο που μπορεί να μην ενθουσιάστηκες, εγώ βρίσκω το παιχνίδι θεματικό. Εντάξει. Εσύ τι πιστεύεις, όχι εγώ. Εγώ, είπα εγώ. Βρίσκω το παιχνίδι θεματικό. Μου αρέσει που σου δίνει επιλογές. Το θεωρώ. Εγώ δεν έχω παίξει άλλο. Εσύ μου λες ότι κάτι έχει παίξει. Ίσως το πιο co-op παιχνίδι που έχω παίξει. Δηλαδή. Ήταν αρκετά συνεργατικό, ναι. Το Robinson Crusoe είναι cooperative. Αυτό είναι πιο cooperative. Δηλαδή σε κάθε γύρο μπορούσε ο ένας να βοηθήσει τον άλλον με κάποιους τρόπους. Α, σε φάνηκε δεν το έκανα πέτρο και αυτό χάσαμε. Εντάξει. Ό,τι μπορούσα να κάνω. Και μάλλον σε αυτά μου αρέσει, με καλύπτει. Και είναι ένα παιχνίδι το οποίο ναι, μεν. Όπως έκανε τη σωστή παρατήρηση που θα την πει εσύ, δεν θα την πω εγώ, έχει το θεματάκι του. Όμως είναι ένα παιχνίδι που το παίζει, μπορεί να βρει τη λύση, το αφήνει και πιστεύω ότι μετά από λίγο διάστημα όταν θα το ξαναπέξει δεν θα το θυμάσαι. Ναι, έχει πρόβλημα. Γιατί αυτά τα παιχνίδια τα παίζω έτσι εγώ συνήθω. Ναι, το πρόβλημα που είδα εγώ, μια και τον έφερε και να τελειώσουμε με τον Unsettled, είναι ότι θεωρώ ότι είναι αδύνατο να κερδίσει την πρώτη φορά που παίζει κάποιο τάσκ σε κάποιον άλλο στο πλανήτη που δεν ξέρει τίποτα. Το θεωρώ αδύνατο, έτσι πώ το είδα. Είναι η πρώτη φορά βέβαια που έπαιξα και παίξαμε όχι τον εισαγωγικό πλανήτη, αλλά τον δεύτερο, έναν ερημό τόπο με καταιγίδε τέλο πάντων. Είναι μέσα στο βασικό κουτί όμω. Είναι στο βασικό κουτί, αλλά δεν είναι ο πρώτο πλανήτη. Οπότε, ναι, κατάλαβα ότι μου φάνηκε συνεργατικό, ωραία components, ωραίο μηχανισμό, έξυπνο παιχνίδι. Ναι, θα το δούμε σίγουρα στο show Σαββάτου. Ναι, έχουμε δώσει challenge εδώ. Έχουμε ένα challenge, ναι. Okay. Να δούμε ποιο θα έχει δίκιο. Θα το δούμε. Εγώ σίγουρα. Μαζί του, μακάρι να κερδίσει. Θα δούμε. Ακόμα κάνει να παίξει να ευχαριστηθώ. Να κερδίσουμε δεν έχει τόσο σημασία. Το ευχαριστήθηκε. Ναι, το ευχαριστήθηκα παίζοντα. Παρότι μα διέλυσε. Εντάξει. Οπότε πάμε λίγο πιο παραδοσιακά τώρα. Πώ ξεκίνησε με τα τραπέζια. Εντάξει, βασικά με τα τραπέζια έχω ασχοληθεί τα τελευταία 15 με 16 χρόνια. Κάπου τα σύγχρονα τραπέζια, τα δεν λέμε πάντα που παίζει μόνο πολύ. Αλλά δεν μετράνε. Είναι εκτός κατηγορίας. Ούτε τη μόνο πολύ μετράς, δηλαδή. Τίποτα, τίποτα. Δεν έχω παίξει μόνο πολύ, δεν θέλω να παίξω. Okay. Άρα 15-16 χρόνια. 15-16 χρόνια έχω, ας πούμε, έτσι, στον χώρο των τραπεζίων. Ξεκίνησα μετά τη δουλειά να πηγαίνω στα Playhouse, στα Εξάρχεια, με κάτι φίλους μετά τη δουλειά. Μία με 2 φορές τη εβδομάδα τουλάχιστον. Τα Playhouse. Θυμίζω ότι έχουν παιχνίδια. Τουλάχιστον είχαμε ένα στα Γιάννα και δεν είχα πάει ποτέ, απλά το ξέρω. Είχαν εκεί παιχνίδια και πλήρωνε κάτι την ώρα ένα άτομο για να παίξει. Και τα περισσότερα ήταν στα γερμανικά, θυμάμαι, αλλά μόνο Euro είχε. Ναι, όχι, εντάξει, είχε απ' όλα. Α, είχε θεματικά. Είχε μερικά, τότε δεν ήταν βέβαια τόσο σαν φόρτε του, να το πούμε. Ήταν, απλά δεν ήταν τόσο φόρτε στην Ελλάδα, ναι. Και δεν ήταν γενικά. Και σύνοτι και είχε και καλά αυτού του παιχνιδογνώστε που σου εξηγούσαν τα παιχνίδια. Εντάξει, ναι, μεν ήταν στα γερμανικά. Α, είχε άτομο που σου εξηγούσε. Ναι, 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 πάντα. Εκτός κι αν ήξερε το παιχνίδι, που έλεγε ότι πέρα το παιχνίδι δεν χρειάζεται να το εξηγήσει. Και εκεί μάθα τα πρώτα κλασικά, α πούμε, Κατάν, Μιστρά, Dixit, ένα άλλο το Cash and Cash με κάτι πιστόλια που έδειχνε ένα στον άλλο, ξέρω εγώ. Νιαγάρα, είχε διάφορα, δεν τα θυμάμαι τώρα. Είχε και το Bluff, είχε και πολύ απλά. Είχε και τα άλλα που έβαζε κάτι κομμάτια ισορροπία κτλ. Και κάπως έτσι. Και από εκεί σου μπήκε το μικρόβιο, α πούμε έτσι. Ναι. Και συνέχισε από τότε να παίζει σταθερά ή έκανε διάλειμμα. Έπαιζε σταθερά. Μετά από λίγο καιρό, μετά από
κάποια χρόνια, γιατί πήγαινα σε ρί 2-3 χρόνια εκεί πέρα. Αγόρασα και τα πρώτα μου επιτραπέζια, ψηλό χαζούλικα, απλά καρτοπέχνιδα, γιατί ήμασταν μεγάλη παρέα από τη δουλειά. Τύπου υπερβολές, πάρε 5, δεν ξέρω αν τα ξέρεις. Παιχνιδάρες, παρεμπιπτόντως, παιχνιδάρες. Και το πρώτο μου έτσι σαν board, να το πούμε, ήταν ένα του Κνιζία, το μαύρο πρόβατο. Ούτε αυτό το ξέρεις. Δεν το ξέρω, όχι, αλλά ξέρω τον Κνιζία. Είναι πόκερ με ζώα. Ωραίο, το έχω ακόμα. Και γιατί να μην παίξεις πόκερ, αν είναι. Γιατί να μην παίξεις πόκερ με μάτια. Εντάξει, λέει, με ζώα πιο θεματικό. ήταν ωραία, ήταν ωραία. Και καλή αρχή έκανες. Και όσο περνάγαν τα χρόνια, μπήκα έτσι λίγο πιο βαθιά, ας πούμε, στο κόλπο, να το πούμε έτσι. Και την περίοδο του κορονοϊού και 2 χρόνια νωρίτερα, νομίζω έπιασα το πικ, ας πούμε. Οκ. Okay. Και θα έλεγες ότι ποια είναι ο αγαπημένος σου τύπος σε τραπέζι, ή τύποι, ή είδη. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάποια αγαπημένη κατηγορία. Είμαι της άποψης ότι αν το παιχνίδι είναι καλό, μου αρέσει, ευχαριστιέμαι. Γιατί μου αρέσει, ας πούμε, το Mage Knight, το οποίο είναι ένα αρκετά πολύπλοκο παιχνίδι. Μου αρέσει όμως και το Captain Flip, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό παιχνίδι. Δεν μου λέει κάτι. Τραβάς τα υλάκια από ένα σαπλάκι και θα το βοηθήσεις στο καράβι σου, δεν κάνεις τίποτα. Πολύ απλό, οικογενειακό. Και στο προτείνω να το παίξεις με τα παιδιά σου, θα αρέσει πάρα πολύ. Δεν μπορεί να παίζει. Με αυτό θα παίζετε. Μα... Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Αν την κάνουμε την κουβέντα εκτός κάμερας. Εντάξει, δεν κάνουμε. Αλλά δεν μπορεί να πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ ωραίο οικογενειακό παιχνίδι. Να δούμε τον μεγαλό στα δικά σου να παίζει. Εγώ το έχω παραγγείλει από τον Γκουργκούλ να μου το φέρει. Γκουργκούλ, καλός φίλος. Φοβερός. Μια και είπες Mage Knight. Αγαπημένο Mage Knight με Volcare Expansion, εντάξει, δεν το συζητάμε έτσι. Μόνο Volcare. Φαντάζομαι έχεις την παλιά έκδοση. Ναι. Δεν πήρες την Ultimate. Θες να μιλήσω. Όχι. Πήρε, μ' αρέσει να ακούγεται η Blue στο background. Και έτσι ρίχνει το παιδί μου, μια χαρά είναι. Σε σπίτι, είμαστε επίσκεψη. Εντάξει, παιδιά, έχουμε γονείς και είμαστε. Εντάξει, δεν έχει. Ωραία. Οπότε αν δεν θέλει να διαλέξει αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή η ερώτηση τώρα με τα 3 καλύτερα πιο αγαπημένα σου παιχνίδια είναι πάντα σχετική. Άλλα θα πει τώρα, θα πει σε 5 μήνες, θα πει σε 10 χρόνια. Ναι. Τώρα ποια θα έλεγε σήμερα που μιλάμε, δηλαδή τέλος Σεπτεμβρίου 2024. Overall όμως λέμε. Ναι, ποια είναι τα αγαπημένα σου παιχνίδια αυτή τη στιγμή. Σίγουρα είναι το Mage Knight 1. Mage Knight, είναι. Το έχει παίξει ποτέ με άλλου ή μόνο όλο. Μόνο όλο, δεν ξέρω αν το έχει παίξει με άλλου το συγκεκριμένο. Φοβερό με άλλου. Το έχει παίξει. Φυσικά, πολλέ φορέ. Κοπερίδι, κοπερίδι. Και θα δει. Αλλά δεν το έχω παίξει, δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά δεν ξέρω. Με καλύπτει τόσο πολύ σαν όλο που δεν έχω σκεφτεί να παίξω με άλλου. Μα σκέψω ότι είναι τόσο ωραίο αγαπημένο και ωραίο μηχανισμό. Με άλλου γίνεται. Έχει κάποιε διαφοροποιήσει οι οποίε δεν αφαιρούν από το πόσο καλό είναι το παιχνίδι, ίσα ίσα νομίζω το ενισχύουν κιόλα. Ίσως επειδή δεν έχω βρει και την κατάλληλη παρέα στην Αθήνα. Μπορεί, ναι, αυτό δεν μπορεί. Έχει κάτι σε φάση. Θέλει και πολύ ώρα το παιχνίδι. Τώρα με πολλού ειδικά θέλει πολύ ώρα. Και πολύ ώρα, αλλά και να ξέρει να παίξει το παιχνίδι. Ναι. Δεν είναι από τα παιχνίδια που μπορεί να το μάθει την πορεία όπω έμαθα στο Unsettled. Το μαθαίνει γρήγορα. Δεν έχει κάνει ένα Unsettled. Όχι, είναι εύκολο, το μαθαίνει γρήγορα. Να σου καταλήξω αυτό πρέπει μια ιστορία. Πρώτη φορά το Midnight το πήρε δώρο η γυναίκα μου. Μόλις μετακομίσαμε Γιάννα το καλοκαίρι του 12, 15 Αύγουστο γιόρταζα και με το οποίο δώρο από την Κάησα εκεί. Καλά. Χωρίς να έχει ιδέα, ε. Όχι. Απλά τη είπα και πάρε αυτό. Όχι, πήγαμε μαζί. Α, μόλις το πήγαμε. Και μόλις το είδα, λέω, το μήνυμα είναι στο πρωτόκολλο. Ξέρετε, καλά, ξέρω να μην πούμε πόσο έκανε. Πρέπει να έκανε 70 ευρώ, 60, ξέρω κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Και η πρώτη φορά που έπαιξα Mage Knight, χωρίς να έχω διαβάσει τους κανόνες, ήταν με τη γυναίκα μου, μια φίλη μας τη Γεωργία και μια φίλη μας τη Δήμητρα. Κανείς δεν ήταν ιδιαίτερα φαν των επιτραπέζων, δεν ήξερα σε τι βάρη παιχνίδι του έβαζα. Η γυναίκα μου σταμάτησε να τα πούμε και σώμα. Τα μισήσανε. Όχι, όχι, εντάξει. Η Γεωργία όχι, παίζει ακόμα στέλνα, δεν παίζει αυτό που λέμε. Αλλά να προσπάθησα να μάθω το Mage Knight διαβάζοντα εκείνη την ώρα του κανόνε μαζί με τρεις κοπέλες που εντάξει δεν έπαιζαν ιδιαίτερα τραπέζι. Ήταν λάθος. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν ήξερε όμω σε τι λιμέρια μπαίνει. Όχι, δεν ήξερε. Γι' αυτό. Ναι, το θεώρησα ένα απλό fantasy adventure παιχνίδι. Εγώ φίλεξε πω το πήρα το Mage Knight. Το έδινε ένα. Το πουλάγε 50 ευρώ το βασικό και το Volcare Gelatina. Και να το πάρω, φίλε. Μήπω ήταν επειδή είχε βγει και μια γκρίζα. Όχι, όχι, πριν βγει. Εδώ θα πάμε πίτσα μαγεί τώρα. Λοιπόν, ήρθε η πίτσα και συνεχίζει να μιλάει. Πίτσα, ναι. Και έλεγε ότι το πήρε με χειρισμένο μαζί με κλειστό Lost Legion. Ναι, 50 ευρώ το πήρα, φίλε. Και το είδα την τιμή, λέω το παίρνω. Είχα ακούσει το. Όλοι λέγανε το καλύτερο σόλ, το καλύτερο σόλ. Λέω φέρνω. Είναι πολύ καλό. Είναι το αγαπημένο μου σόλ. Το τσιμπήσα, 50 ευρώ με ζελατίνα Volcare
Και δεν πετάγεις ούτε αυτό. Και κοίταξε ποτέ πίσω. Πήρες το pack που έβγαλαν με τις extra κάρτες για να είναι οι ίδιες οι εκδόσεις με την Ultimate. Έβγαλαν ένα pack με 4 extra κάρτες, 8 extra κάρτες, κάτι τέτοιο. Όχι, δεν χρειάζεται, πιστεύω κι εγώ. Δεν σου πάρει, οκ. Οπότε. Είναι μόνο το που λέει ξεχωριστά. Τώρα ποιο. Όταν πρωτοβγήκε, πουλιώνεται ξεχωριστά. Ναι. Εντάξει, τώρα για 4 κάρτες. Εντάξει, απλά αλλάζει. Σκέψω ότι ο καθένας έχει 16 κάρτες στο deck του. Αυτό αλλάζει μία από τις 16. Έχει δύο διαφορετικές. Ναι. Πλέον έχει δύο για μία. Εντάξει. Όχι. Ναι. Με το Βολκέ που έχει το παλιό, προσθέτει και μία δεύτερη. Και με αυτό προσθέτει μία τρίτη. Α, άρα τρεις. Ναι, με τρεις είναι εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα παιχνίδι. Τρία ακόμα. Το δεύτερο είναι το Ρομπισόν Κρουσό. Α, ναι, και εμένα. Αγαπημένο. Ενώ αυτό α πούμε το έχω παίξει με άλλου. Το έχω παίξει και τετράδα. Έχουμε παίξει μαζί. Στο φίλο του Κώστα του Σάμου. Φιλαράκο, όπως σήμερα δεν έχει σκουπίτι τσίλι για σένα, δεν πειράζει. αγαπημένο το Ρομπισόν Κρουσό. Χρόνια το αγαπημένο μου παιχνίδι. Τώρα δεν αλλάζει δηλαδή. Ναι. Και τρίτο, που είναι το πρώτο στην ουσία. Το τωρινό παιχνίδι. Ναι. Και ξέρω κι ποιο είναι. Ναι. Το έχουμε πει. Sword and Sorcery. Through the Ages. Through the Ages, φίλε παιχνιδάρα. Έγινε το αγαπημένο. Άρα έχει στα τρία παιχνίδια δύο του Vlad Tsvart. Είναι φοβερό, εντάξει. Είναι ιδιοφία όμως. Είναι ιδιοφία γιατί έχει κάνει παιχνίδια πολύ διαφορετικά το ένα με το άλλο. Απλά through the ages λες. Through the ages. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αν δεν έχει την εφαρμογή, θα σ' άρεσε τόσο. Δεν το έχω δει σε φυσική μορφή, αλλά. Γιατί να μην μου αρέσει, αφού μου αρέσει στην ψηφιακή, δεν μου αρέσει. Γιατί θέλει τρεις ώρες παραπάνω στην φυσική. Εντάξει, ο χρόνος δεν με ενοχλεί εμένα. Και εμένα μου αρέσει πολύ σαν παιχνίδι το 3DG, αλλά έχει αυτό το πρόβλημα. Δεν μου αρέσει να παίζω σε tablet. Οπότε. Εντάξει. Έχει πολύ μπουκίνη. Έχει το downtime του. Έχει αυτό βέβαια. Τώρα όμως το κρίνουμε σαν παιχνίδι. Το θεωρώ πολύ άδειο. Το θεωρεί πολύ άδειο γιατί έχει παίξει την εφαρμογή. Παίξε 5 φορές την εφαρμογή στο κανονικό και άμα θες να ξαναπαίξει μετά. Όποιος Αθήνα το έχει και γουστάρει. Εγώ έπαιξα πολύ στα Σταλιάνα πλάκα, οπότε δεν έχω πολύ καιρό να παίξω. Αλλά ναι, είναι ωραίο παιχνίδι το παιχνίδι. Είναι αυτά τα τρία. Πολύ καλή. Και Age Robinson και Mage Knight. Και αυτό με οδηγεί, θέλοντας και εμείς την επόμενη ερώτηση, που είναι ο αγαπημένος σχεδιαστής, είναι ο Βλάδας Βάτιλ. Ή δεν σε ενδιαφέρει ποιος σχεδιάζει. Δεν έχω αγαπημένους σχεδιαστές. Παραδέχομαι τον Βλάντα για αυτό που έχει καταφέρει, το ότι έχει δημιουργήσει τόσο διαφορετικά παιχνίδια μεταξύ του και είναι όλα καλά. Δηλαδή βλέπεις Code Names και Mage Knight, η μέρα με τη νύχτα. Κι όμως, ακόμα και το Code Names είναι. Αυτό που έχει καταφέρει είναι ωραίο. Άλλα έχει παίξει. Dungeon Lords έχει παίξει, Dungeon Pets. Όχι, έχω δει Space, το Galaxy Tracker. Έχω δει. Galaxy Tracker, όντως. Το έδωσα βέβαια. Έπαιξε και δεν σ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο πιστεύω ότι δεν θα παίζονταν στο συγκεκριμένο σπίτι. Εντάξει, η γυναίκα μου έχει αποσυρθεί. Παίζα παλιά με τη γυναίκα μου πολύ με τραπέζι. Τώρα με τα παιδιά δεν υπάρχει χρόνο. Και έχω παίξει Mage Knight, το Through the Ages, Galaxy Tracker, Code Names. Τι άλλο έχει κάνει που μπορεί να μου διαφεύγει. Dungeon Lords, Space Alert. Δεν τα έχω παίξει αυτά. Το Dungeon Lords το δοκίμασα μια φορά ψηφιακά. Φοβερό. Δεν μπορώ να το κάνω. Ότι το κατάλαβα. Δεν το έχω δοκιμάσει. Το Dungeon Lords έχει ένα. Και το Dungeon Pets. Ναι. Το Pets είναι συνέχεια του Dungeon Lords. Το Pets είχα λυπάσει, όχι το Lords. Το Dungeon Lords λοιπόν έχει ένα rulebook στο οποίο υπάρχει ένα αγγελάκι που έχει δώσει το νόμο και σου λέει τα καλά πράγματα και ένα διαβολάκι που σου λέει τα καλά πράγματα. Το rulebook είναι από μόνο του μια απόλαυση. Ναι. Πρέπει να το προσθέσω στο κανάλι κάποια στιγμή, γιατί είναι πολύ αδικημένο παιχνίδι. Δεν το έχω πολύ ακούσει, σου είναι αλήθεια. Αλλά σέβομαι τον Βλάντα, αλλά γενικά δεν έχω αγαπημένου σχεδιαστέ. Έτσι, απλά να είναι αυτό που σου είπα. Να είναι ωραίο το παιχνίδι, αυτό με νοιάζει. Και ο σχεδιαστή σα είναι και ο πιο άγνωστο του κόσμου. Οκ. Πάμε τώρα σε μια πιο προσωπική δική μου ερώτηση. Και μετά θα μα μια δική σου πιο προσωπική. Ξέρω ότι το βλέπει το κανάλι κάπου, πάντα το βλέπει πιο πολύ όσο μπορεί. Τι δεν σ' αρέσει, τι να βελτιώσει. Κοίτα να δεις τώρα, εγώ θα σου. Τελευταία φορά με έκραξα. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι. Εγώ θα σου μιλήσω σαν φίλος, πρώτα απ' όλα, και θα σου μιλήσω ρεαλιστικά. Θεωρώ ότι πάμε στη βελτίωση. Σε προσωπικό επίπεδο για το κανάλι. Το κανάλι σε ρωτήσει. Εντάξει, για το κανάλι, τι πιστεύω ότι θα το βελτίωνε. Μιλάω όμως σαν κανάλι τώρα, όχι σαν πάνω. Πιστεύω είναι να δοκιμάσεις, τουλάχιστον να δοκιμάσεις. Να κάνεις και κάποια βίντεο στα αγγλικά. Στα αγγλικά. Στα αγγλικά. Να βγει παρά έξω. Mm. Πιστεύω θα ήταν μια βελτίωση, δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
Από την πρώτη μέρα. Γιατί το έχεις. Από την πρώτη μέρα το σκέφτομαι και όλο λέω εγώ μαθαίνω. Αν δεν το έχεις με τα αγγλικά, δεν θα σου το πρότεινα. Εντάξει, το έχεις με τα αγγλικά. Αφού μιλάμε τα αγγλικά. Μιλάς ωραία, έχεις και τον αρέγγι πολύ. Πιστεύω μια προσπάθεια, έστω και ένα βίντεο το μήνα ή δύο βίντεο το μήνα. Μια προσπάθεια. Γιατί αυτό θα σε βοηθήσει ως προς το να το δει περισσότερος κόσμος το κανάλι. Ναι, εντάξει. Γιατί... Σίγουρα θα το δουν περισσότεροι, αλλά. Κακά τα ψέματα στην Ελλάδα, πόσοι να είμαστε ενεργοί. 4.000 ή λίγο. Παραπάνω δεν είμαστε. Δεν μπορώ να μετρήσω, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε κοντά στις 4.000. Άτομα που παίζουν επί τραπέζια. Ενεργοί. Αυτό είναι ενεργοί σημαίνει που παίζουν επί τραπέζια. Όχι που παίζουν επί τραπέζια, που ασχολούνται πιο ενεργά. Ναι. Γιατί παίζει, ας πούμε, και η γυναίκα μου επί τραπέζια. Παίζει και η γυναίκα μου επί τραπέζια, αλλά δεν θα κοιτάξει βίντεο στο YouTube, δεν θα κοιτάξει στο BTG και αυτά. Οπότε πιστεύω ότι ένα πράγμα που θα σε βελτίωνε σε ένα σαν κανάλι. Να δοκιμάσει στα αγγλικά. Mm. Τώρα, θα πάω στο τι δεν μου αρέσει στο κανάλι. Πιο βασικό αυτό. Αλλά θα ξεκινήσω με μια μικρή παρένθεση. Ότι επειδή πλέον, εγώ βασικά όταν ξεκίνησα να βλέπω το κανάλι σου, το έκανα στην αρχή για να στηρίξω το community. Και εσένα. Καλός λόγος και το σε ευχαριστώ. Και τώρα το κάνω αυτό ακόμα. Δηλαδή και τώρα βίντεο, δεν ξέρω αν το έχει δει ένα κανάλι και λίγο El Camino, νομίζω λέγεται. Ήμουν από του πρώτου που έγινε συνδρομητέ. Δεν θυμάμαι. Έχει μόνο 4 βίντεο, αλλά λέω να το στήριξω. Δηλαδή είχε 40 subscribers, 50 subscribers. Οπότε στην ουσία με τα περισσότερα κανάλια, αν και δεν τα γνώριζα, έλεγα ότι είναι ελληνικό κανάλι και ξεκίνησα έτσι. Ναι. Και έδινα ας πούμε και τα views μου και τα likes μου και τα comments μου σχεδόν σε όλα τα βίντεο έτσι για να μπουστάρω τα κανάλια. Κάπως έτσι ξεκίνησα και μαζί σου. Μην λέτε ψέματα. Παρόλο που ξεκίνησα με βίντεο που με έκανε ενδιαφέρον γιατί ήταν το Underfalling Skies που σου είπα. Και ήταν ένα παιχνίδι που εκείνη την περίοδο το έπαιζα και αν θυμάμαι καλά, μπορείς να το ψάξεις. Νομίζω ότι σου έκανα και διόρθωση παύλα επίπληξη στο πώς το έπαιξες. Στην εισαγωγή. Τώρα, επειδή έχω δύο παιδιά, έχω πολύ λίγο προσωπικό χρόνο και αυτά, επιλέγω και επειδή δεν είμαι subscribe μόνο σε ένα LINE και σε άλλα κανάλια. Δεν σε ρώτησα για να βλέπεις περισσότερο. Όχι, θέλω να σου πω όμως. Μου λες και δεν μου αρέσει το κανάλι, αυτό σου λέω. Επιλέγω το πώς θα διαθέσω το χρόνο μου. Σωστά, ναι. Το σκέφτομαι 2 και 3 φορές. Οπότε εμένα προσωπικά σου είναι το section Παρασκευή και 13, RPG και 13, πώς το λες. Παρασκευή και RPG. Παρασκευή και RPG. Ας πούμε ένα, επειδή δεν μου αρέσει το RPG, δεν το κοιτάζω καθόλου. Εσύ είναι ένα section, ναι εντάξει, είναι σε μένα. Δεν γίνεται να μου αρέσει το RPG, πες δεν ξέρεις τι είναι. Έχεις παίξει δηλαδή ποτέ RPG και δεν σου αρέσει. Δεν έχω παίξει. Δεν με τραβάει πλέον στη φάση που είμαι. Οπότε ας πούμε από αυτή την κατηγορία δεν τα βλέπω. Στα αγαπημένα μου βίντεο να πούμε ότι είναι αυτά. Δηλαδή αν μπορούσα να κάνω μόνο Παρασκευή και RPG, θα έκανα μόνο Παρασκευή και RPG. Αν θυμάσαι, είπα ο καλύτερο DM τη Ελλάδα. Σίγουρα δεν είμαι, αλλά δεν πειράζει. Για μένα είσαι. Ευχαριστώ για να σου λέει. Και στα παιχνίδια και παντού. Δηλαδή το έχει τον αρέτη. Οπότε αυτό θα βλέπει καθόλου. Ένα section. Και τι πάρα φαντάζομαι, δεν πολύ βλέπει. Μπάλα ότι πολύ βλέπω, δεν βλέπω την Premier League. Με το καλοκαίρι που έχει γίνει. Το γύρο δεν βλέπω. Μπάλα δεν βλέπω γιατί δεν ασχολούμαι και με μπάλα. Δηλαδή έχει κάνει βίντεο για Premier League, δεν τα βλέπω γιατί δεν έχω ιδέα τι να δω. Όταν είσαι άβαλο. Κυρίω θα κάνω γιατί μου αρέσουν. Ναι, θα κάνω πολύ παράδειγμα. Και μπορεί κάποια παιχνίδια τα οποία δεν με ενδιαφέρουν να μην τα δω. Α πούμε στα Σόλο Σαββάτου. Παιχνίδια που με ενδιαφέρουν όπω το Ρομπινσόν Κρουσό. Παρότι είναι απαγωμένο, κάτσε και το είδε. Εννοείται ότι το είδα. Εγώ περιμένω από σένα καταρχά Flash Point και αν και μάλλον δεν θα κάνει και το άλλο που σου πω, Frostbank. Τα έχει τάξει στο κανάλι, εγώ. Γι' αυτό με έγραξαν τα τελευταία. Το έχει τάξει το Frostbank. Ότι δεν τη ρώτησε υποσχέση μου. Παιχνίδια που παίζω και μου αρέσουν, μ' αρέσει να βλέπω πώ θα παίζει ο άλλο. Ναι, έχει λογική. Και εγώ το κάνω. Μπορώ να δω και καμία στρατηγική, μπορώ να δω τρόπο σκέψη πώ σκέφτεται το άλλο πώ παίζει. Μπορώ να μιλήσει να χάνω συνέχεια όπω γίνεται συνήθω στα σχολεία. Και το μακή, α πούμε, περίμενα να χάσει. Λέω θα πω τώρα, λέω θα μακίσει ένα σύγχρονο παιδιά, λέω έχει χάσει ότι πώ μπαίνω μέσα να δω το βίντεο. Λέω τώρα θα χάσει, τώρα θα χάσει, τώρα θα χάσει. Spoiler, δηλαδή το βίντεο του Μακή. Ναι, πριν 3 μήνες τώρα. Ναι, το Μακή έχω 8 στις 10 παρτίδες, 9 στις 11, κάτι τέτοιο. Δεν χάνω. Ναι. Δεν γίνεται να χάσεις. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν ξέρω εγώ πώς έχασα. Έπαιξα 7 παρτίδες, 7 παρτίδες. Δυστυχώς έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο. Τον βρήκα τελείως. Τέλος πάντων, ναι. Αλλά ας πούμε τίτλοι όπως. Άρα το Adrian's Wall. Τίτλοι που δεν. Δεν σε αρέσει το Adrian's Wall. Τίτλοι που δεν έχω σκοπό να του παίξω ή να του αγοράσω, δεν θα του δω. Ίσα-ίσα αυτό πρέπει να το πάρει οπωσδήποτε, είναι φοβερό. Δεν ξέρω, όχι. Και είναι solo, αποκλειστικά solo. Εντάξει, δεν είναι αποκλειστικά solo. Adrian's Wall, εντάξει, είναι. Το multiplayer είναι σαν solo. Ναι, οπότε για solo το λέμε. Είναι φοβερό όμω το παιχνίδι. Οπότε. Φοβερό.
Αλλά τώρα δηλαδή η πρότασή σου για να διορθώσω κάτι είναι, να κάνω περισσότερα βίντεο που σου αρέσουν. Όχι, να πας αν μπορείς στο αγγλικό, γι' αυτό είναι για το κανάλι καταρχά. Το δεύτερο σχόλιο. Και για σένα, τώρα έρχομαι στο κομμάτι που σου αρέσει, θεωρώ ότι είσαι πιεσμένος ως προς το να ανεβάζεις βίντεο. Δηλαδή, νιώθεις δεσμευμένος στο να ανεβάζεις 4-5-3 δεξιότητες την εβδομάδα. 4-5 την εβδομάδα, εγώ σωστά. Και πιστεύω ότι αυτό σου κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Δηλαδή, τι φαίνομαι στα βίντεο ότι δεν έχω όρεξη να γυρίσω. Όχι, αλλά αυτή ενδεχομένως η πίεση να κάνει κάποια βίντεο τα οποία, ας πούμε, δεν χρειαζόταν να γίνουν. Ας πω για κλασικό παράδειγμα, θεωρώ, ας πούμε, ότι το βίντεο πώς επιλέγεται το πρώτο παίκτη, πιστεύω ότι ήταν ένα βίντεο που δεν θα χρειαζόταν να γίνει. Το έχω... Από τα πρώτα βίντεο που σκέφτηκα να κάνω, όταν έφτιαξε το κανάλι ήταν. Όταν έφτιαξε το κανάλι, ήσουν φρέσκος όμως, ναι. Τώρα δεν είσαι φρέσκος, τώρα είσαι από τους πιο δυνατούς στην Ελλάδα. Και τώρα ανέτρεξα σε μία λίστα με τι βίντεο έχω αφήσει από παλιά και θα το έκανα τώρα. Δηλαδή, αλλά ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Θα σου πω ότι έχεις πλέον αντικειμενικά, ένα, αν όχι το πιο δυνατό, από τα πιο δυνατά κανάλια στην Ελλάδα. Εντάξει. Γνώμη. Καλό είναι. Πιστεύω ότι ένα τέτοιο είδους βίντεο είναι φίλε. Να το πούμε σε ορολογία μάγκα. Δηλαδή θα μπορούσες αντί να κάνεις αυτό το βίντεο να μην κάνεις και να βρεις κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω, άκουσα. Είναι αυτό. Έχω αυτή την εντύπωση. Μπορεί να κάνω λάθος. Ότι το να πιάσεις τα deadline σου, να το πούμε έτσι, σε οδηγεί καμιά φορά να κάνεις και κάποια βίντεο που. Και να μην το κάνεις, δεν άλλαξε κάτι. Σίγουρα το έχω αυτό. Θέλω να βγάζω τουλάχιστον 4 βίντεο την εβδομάδα. Δηλαδή λέω καμιά φορά στη γυναίκα μου, πάνω γύρω στο βίντεο, περιμένω ο κόσμος ότι θα ανεβάσω Δευτέρα. Ναι, ναι, ναι. Να μου λέει τα καλά σου. Νιώθω ότι είσαι δεσμευμένο. Νομίζω ότι λέξει δεσμευμένο. Το έχω αυτό. Θα το πάω έτσι μέχρι το τέλος του έτους, γιατί έτσι υποσχέθηκα στην αρχή του χρόνου και θα επανεκτιμήσω την κατάσταση. Έχει διακοπεί. Μπορεί να κάνω λάθος, είναι πώς το βλέπει ο καθένας. Εγώ θεωρώ πάλι, ας πούμε, λες εσύ, δεν σ' αρέσει το Παρασκευή RPG. Ωραία. Σ' αρέσει όμως κάτι άλλο που κάνω. Κάποιον άλλο δεν αρέσει κάτι άλλο που κάνω. Ναι, εντάξει. Σ' αρέσει το Παρασκευή RPG. Κάτι δίνω σε ένα προσωπικό ήχο. Ναι. Αν έβαζα δύο, ας πούμε, αντί για τέσσερα, θα ήταν λιγότερες οι πιθανότητες να αρέσουν τα βίντεο που κάνω και να είναι πραγματικά χρήσιμα για κάποιον. Σίγουρα, ρε φίλε, εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι σοβαρό. Μπορεί να κάνω λάθος. Όχι, το καταλαβαίνω. Γιατί είναι αυτό που κάναμε πριν ξεκινήσουμε ούτε να παίζουμε τα στέλνια και το μιλήσαμε λίγο. Είναι αυτό που είπαμε ότι πλέον είναι δύο χρόνια είναι περιορισμένο. Και κάποιο μπορεί να είναι συντροφή σε 10 διαφορετικά κανάλια. Και τουλάχιστον. Κάποια βίντεο χάνονται. Γιατί. Σίγουρα. Ανεβάζει σήμερα εσύ. Ανεβάζει σήμερα ο Χ, ο Ψ και ο Δέλτα. Και εγώ έχω μισή ώρα να δω. Μπορεί το βίντεο σου να μην με ψήνει τόσο πολύ, να με ψήνει του Δέλτα. Θα δω του Δέλτα. Αύριο θα ανέβουν άλλα 5-6 βίντεο. Γιατί και όλα μου είναι μεγάλο. Και μπορεί αυτό που είχα σκοπό να δω το δικό σου να το ξεχάσω μετά. Πάντως επειδή λες. Σκέψου όλοι που σε διακόπτω ότι το Robinson Crusoe, το solo playthrough που έκανες, που ήταν μία ώρα σχεδόν. Το είδα σε λίγο να το όχι. Το είδα σε 3 μέρες. Ναι, λογικό το πράγμα. Δηλαδή είδα 20 λεπτά, την άλλη μέρα είδα άλλα 20 λεπτά και άλλα 20 λεπτά. Θα μπορούσα να είχα μόνο 20 λεπτά και να μην το ξαναδώ. Συμφωνώ. Μου κάνει εντύπωση που το είδε πρώτα. Εδώ είδα το King's Dilemma, αρκετή. Δεν θα δω το Robinson Crusoe. Όντως και υπορρόφη. Θε να στείλει χαιρετίσματα στα αγαπημένα. Ναι, ρε φίλε, ο Φάγκορν ήταν για μένα ο νικητής. Όχι, ρε φίλε, πώς ήταν ο νικητής. Εγώ είμαι ο νικητής που κέρδισα. Ναι, αλλά ιδεολογικά εγώ συντασσόμουν τις περισσότερες φορές με Φάγκορν. Και ο άλλος που είναι συνέχεια ακραίβε, όπως είπαμε, όχι ο Έρεγκο. Ο Έρεγκο. Ο Έρεγκο. Χαιρετίσματα σε αυτούς τους δύο. Ήταν. Θα του δώσω από κοντά σε αυτού. Οι παίκτες που είχαν έτσι και το. Γιατί ξέρει. Και πάμε ενδιαφέρον και χαβαλέ, δηλαδή. Γενικά είχαμε χαβαλέ. Ήταν ωραίο. Σκέψω ότι αυτό σκέφτηκα μήπως κάπως να το παίζαμε και με άλλους διαδικτυακά όμως. Το σκέφτηκα εγώ. Μπορούμε να το συζητήσουμε αν θες. Μου άρεσε. Για τη συνέχεια το Queen's Dilemma. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Απλά είπες πριν, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Εκτός από μία στιγμή τα 3,5 χρόνια που έχω YouTube, δεν αισθάνθηκα ανταγωνισμό καμία άλλη. Μόνο μία στιγμή αισθάνθηκα ανταγωνισμό. Και δεν ήταν κακό, ήταν λάθος, δεν έπρεπε να το σκεφτώ έτσι. Αλλά από τότε, κατά τα άλλα, δεν αισθάνομαι καθόλου ανταγωνισμό. Εγώ βγάζω τα βίντεο που μου αρέσουν. Αν είναι χρήσιμα για τον κόσμο, χαίρομαι παραπάνω. Πρόσεχε, υπάρχει ο υγιής ανταγωνισμός και ο μη υγιής. Δεν αισθάνομαι καθόλου ανταγωνισμό όμως. Καθόλου. Καλό, για σένα αυτό. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν ξέρω, δηλαδή. Δεν όχι με την κακή έννοια όμως. Α πούμε, είπε, ανέβαζα το Robinson Crusoe. Αν κάποιο προτιμάει για το Robinson Crusoe
να δει κάτι άλλο που ανέβασε κάποιο άλλο, πολύ ευχαρίστω. Μαζί του, ό,τι ευχαριστεί τον καθένα. Ναι, βέβαια. Άλλο δηλαδή, δεν θα σκεφτώ, α ανεβάσω τον Ρόμπινσον γιατί θα έχει 500 views αντί για 100. Καμία σχέση. Ούτε όχι, όχι, δεν το πάω την έννοια, αλλά πιστεύω ότι. Επειδή είναι λίγοι. Στην Ελλάδα πόσα, πόσα κανάλια ήταν. Δεν είναι μια καρδιά τώρα. Πολλά λες. Εγώ λέω 8 να είναι. Έτσι δεν τα μετράω, θεωρώ ότι κάπου στα 8 είμαστε. Συμπλήν 2 να πούμε. Ο ένας τραβάει τον άλλο. Με αυτή την έννοια είναι ο ανταγωνισμό. Εγώ θέλω να βελτιώνουμε, αλλά όχι επειδή υπάρχουν και άλλα κανάλια. Και μόνο μου ήμουν πάλι θα τα βελτιώνουμε. Εντάξει. Είπαμε, είσαι από του πιο δυνατού. Οπότε στην ουσία σε ακολουθάνε από πίσω οι άλλοι. Όχι, φίλε, εγώ κοιτάξτε. Εγώ μου αρέσει να λέω αυτό που σκέφτομαι. Αν πιστεύω κάτι θα το πω, εντάξει. Ναι, τώρα θα νομίζω ότι στήσαμε τις ερωτήσεις. Δεν στήσαμε τίποτα, παιδιά. Όσοι με ξέρετε, ξέρετε ότι μετράνε, δεν λέει. Όταν ό,τι σκέφτεται το λέει. Πάμε σε μια προσωπική δική σου ερώτηση τώρα. Καθώς πίσω μας, εκεί καθόμασταν και παίζαμε από εκείνη τη μεριά και έβλεπα προς τα εκεί. Και όσο παίζαμε, είδα την θεία κωμωδία του Δάντη, τα ποίηματα του Γιώργου Σεφέρη, είδα Μπρέχτ, είδα Ρίτσο, είδα πολλούς κλασικούς. Ναι. Πώς τα διαβάζει αυτά. Και εγώ και η γυναίκα μου. Μπράβο. Είναι κοινή η συλλογή. Μπράβο σας. Και σε κάποια φάση ανταλλάσσαμε βιβλία. Γιατί όταν γνωριστήκαμε είχε τα δικά της η γυναίκα μου. Εγώ, να το πω εντάξει, γιατί είπαμε ότι ο Πέτρος μιλάει στα ράτα, δεν διάβαζα για να την προσεγγίσω. Άρχισα και εγώ να διαβάζω λίγο. Για να τη ρίξω. Μου άρεσαν όμως, η αλήθεια είναι ότι μου άρεσαν. Αγόρασα και εγώ τη δικιά μου συλλογή και μετά ανταλλάζαμε βιβλία. Δηλαδή, εγώ πήρα, ας πούμε, ο Ρίτσος είναι δικός της, του Καβάφη είναι δικά μου και ανταλλάζαμε μετά σε κάποια φάση βιβλία. Και όσο ήμασταν φίλοι και όσο ήμασταν ζευγάρι, ανταλλάζαμε. Μονοποίηση και λογοτεχνία. Και λογοτεχνία. Και λογοτεχνία. Είδα εκεί, έχεις ένα αντίτυπο από το Lovecraft. Καλώς με το Cthulhu. Έχω κι άλλο, έχω κι άλλο. Είναι το εικονογραφημένο που. Το δικό σου. Το διάβασες. Το διάβασα, ναι. Δεν σε ενθουσίασε. Ναι, δεν με τρέλανε η αλήθεια. Εντάξει, δεν είναι κακό. Δεν είναι άλλο ο Lovecraft. Κακό δεν είναι, δεν με ενθουσίασε. Όχι, δεν είναι κακό να περιμένω κάτι πιο έντονο, δεν ξέρω. Κάτι που να πει. Τι διάβασα τώρα, ρε φίλε. Δεν είχε αυτή τη μαγεία. Ναι, είχε παλιό. Ναι, παίζει ρόλο, παίζει ρόλο. Αλλά δεν θα πω ότι δεν θα ξαναδιάβαζα, γιατί πήρα κι άλλο ένα βιβλίο. Κάπου εδώ έχω ένα βιβλίο που έχει άλλες ιστορίες του Λάφερ. Θα σου πω να διαβάσεις. Μια μάγισσα με κάτι άλλο. Με τον Τζένκινς. Ναι, μπράβο, τον Τζένκινς. Όνειρα στο σπίτι της μάγισσας. Κάπως έτσι, ναι. Αυτό το όνειρο στο σπίτι της μάγισσας. Και δεν τα διαβάζεις. Η σπηλιά μετά ήταν ένα άλλο. Ψήλο του Βελίτσες, μικρά, εντάξει. Εσύ έχεις κάτι να θες να πεις, γιατί νομίζω ότι πλατιάσαμε και πάρα πολύ. Εντάξει, όχι, δεν έχω να πω κάτι. Εγώ χάρηκα που ήρθες. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παίξαμε την παρτίδα, την ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Και φτιάξαμε και ένα ωραίο challenge για επερχόμενο ζώο ναι, του. Ναι, το... θέλω να το αναφέρεις αυτό όταν γίνει, όταν θα χάσεις να πεις την κάμερα. Είχε δίκιο ο Πέτρος. Θα χάσω. Είχε δίκιο ο Πέτρος, να θυμηθείτε αυτή τη φράση. Εκτός και αν το στήσει όπως το στείλει ο κόρης. Θα το γυρίσω μονόπλανο. Και ο άλλος ο Βαζελίνας από τους Στάουερφους λέγεται. Θα το γυρίσω μονόπλανο. Για να μην μπορείς να πεις ότι άλλαξα κάτι, μονόπλανο. Ό,τι θέλεις κάνω. Εγώ σε πιστεύω. Ω φίλε, εντάξει, εγώ χάρηκα, παίξαμε, το ευχαριστήθηκα. Οπότε έρχεσαι. Οπότε δεν προσπαθώ να πει. Καλοδεχούμενο. Κάνω ό,τι μπορώ εγώ. Και εντάξει, δεν ξέρω, δεν θα πω κάτι. Εντάξει, θέλω να διαφημίσω τον εαυτό μου. Όχι, δεν θέλω να διαφημίσει ούτε καν. Πάμε να φάμε πίτσα τώρα, παιδιά. Πάμε να φάμε πίτσα τώρα, δεν έχει κόψει πίνα. Γιατί έκανε και παρήγγειλο πάνω, ξέχασε να παραγγείλει την ουσία. Εγώ. Παίρνει πίσω τις κινήσεις του. Άσε, παιδιά, ό,τι λέει είναι απαντεωνιές. Εντάξει. Και με αυτή την πολύ ωραία εξαγωγή την οποία θα διαγράψω στο μοντάζ. Τελειώνει αυτό το βίντεο, σα ευχαριστώ και πάλι. Τίποτα, φιλαράκο, τίποτα. Να είσαι καλά. Τα λέμε, παιδιά, στο επόμενο βίντεο. Γεια σα, παιδιά.